Δώστε την ευχή σας σε όλους, Πάτρε. Γιατί άνθρωπος χωρίς Θεό είναι το αγριότερο θρύο που υπάρχει στον κόσμο. Λέγω λοιπόν ότι ένα γνώρισμα του ανθρώπου που αξίζει να ονομάζεται άνθρωπος είναι να μην είναι αχάριστος. Είναι να το καλό που του έκαναν οι άλλοι να το θυμάται και να είναι ευγνώμων προς τους ευεργέτες του. Και ποιοι είναι οι ευεργέτες του ανθρώπου, ποιοι είναι εκείνοι που έχουν κάνει καλό στον άνθρωπο, που πρέπει να το θυμείται, να του τιμά και να είναι ευγνώμων προς αυτούς. Ευεργέτες του ανθρώπου είναι πολλοί. Εκτός από το Θεό που είναι ο πιο μεγάλος, ο ασύγκριτος ευεργέτης, που πρέπει μέρα και νύχτα να τον ευγνωμονούμε για όλες τις ευεργεσίες, τα σφανεράς και αφανείς ευεργεσίες του. Εκτός λέγω από το Θεό που είναι ο πιο μεγάλος και ο ασύγκριτος ευεργέτης, που πρέπει μέρα και νύχτα ο κάθε χριστιανός να τον ευχαριστεί και ιδιαίτερως κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, εκτός από το Θεό το μεγάλο ευεργέτη είναι ευεργέτη και άλλοι στον κόσμο αυτόν. Ευεργέτη είναι ο πατέρας και η μάνα που μας εγέννησαν. Ευεργέτη είναι οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές που μας έμαθαν γράμματα. Ευεργέτη είναι οι ιατροί που μας θεραπεύουν από τις διάφορες ασθένειες. Ευεργέτη είναι οι επιστήμονες που κάνουν τις μεγάλες εφευρέσεις. Αλλά ευεργέτη όμως που τους ξεχνάμε, που είναι μεγαλύτεροι και ευεργέτε και από τον πατέρα και από τη μάνα και από τον γιατρό και από τον δάσκαλο και από τον καθηγητή, ακόμα και από τους πιο μεγάλους ευεργέτες, ευεργέτε που τους ξεχνάμε, ευεργέτε που έχουν ευεργετήσει τον κόσμο και εξακολουθούν να ευεργετούν τον κόσμο πολυειδώς και πολυτρόπως. Ευεργέτε, λέω, μεγαλύτερο ευεργέτε ύστερα από τον Θεό δεν είναι ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα, ούτε ο γιατρός, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο καθηγητής. Η μεγαλύτερη ευεργέτε ύστερα από τον Θεό, που εξαιτίας των οποίων και ζούμε και υπάρχουμε, οι μεγαλύτεροι, λέγω, ευεργέτες που τους ξεχνάμε, είναι αυτοί που εορτάζει σήμερα η Αγία ημών Εκκλησία. Είναι οι Άγιοι, είναι οι Άγιοι πάντες. Ναι, αγαπητοί μου, είναι ευεργέτες αυτοί. Ευεργέτες του κόσμου είναι. Είναι ευεργέτες γιατί προσέφεραν ευεργεσία στον κόσμο. Ποια ευεργεσία? Ευεργέτησαν τον κόσμο πρώτα-πρώτα με τα λόγια τους, με τα λόγια τους τα φωτεινά, με τα λόγια τους τα χρυσά, με τα λόγια τους τα λόγια της πίστεως, που έβγαλαν τον άνθρωπο από το σκοτάδι και του έδειξαν τον δρόμο της αλήθειας, τον δρόμο του Χριστού μας. Εισπάσαν την γη, λέει, εξήλθε ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Είναι ευεργέτε αυτή, γιατί εκτός από τη διδασκαλία ευεργέτησαν τον κόσμο με το Άγιο παράδειγμά τους, με τα καλά τους έργα. Ό,τι έλεγαν το έκαναν. Έλεγαν ελεημοσύνη, αλλά αυτοί ήταν πρώτοι ελεήμονες. Έλεγαν να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, αλλά αυτοί συγχωρούσαν τους πιο μεγάλους εχθρούς των. Ο βίος των ήταν ένας καθρέφτης κρυστάλλινος. Ευεργέτησαν τον κόσμο με τη διδασκαλία τους. Ευεργέτησαν τον κόσμο με τον Άγιο τους βίο, με τον υποδειγματικό τους βίο. Ευεργέτησαν τον κόσμο ακόμα με τα θαύματά τους. Ναι, και απέδειξαν ο κάθε Άγιος τι απέδειξε. Απέδειξε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι παραμύθι, γιατί τώρα λένε ποιος το έκανε το Ευαγγέλιο, ποιος το εφήρμοσε το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι Άγιοι απέδειξαν με τα έργα τους, με τα θαύματά τους, με τη διδασκαλία τους, ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι κανένα παραμύθι, αλλά το Ευαγγέλιο είναι ζωή. Το Ευαγγέλιο μπορεί να το εφαρμόσει ο άνθρωπος. Απέδειξαν ακόμα ότι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, γιατί μεταξύ των Αγίων πάντων ήταν και αμαρτωλές γυναίκες, ήταν και αμαρτωλοί άνθρωποι, ήσαν κουρέλια της αμαρτίας, που κατόρθωσε με τη μετάνοια να γίνουν διαμάντια του ουρανού. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άγιοι που εορτάζομαι σήμερα. Ευεργέτησαν τον κόσμο, είναι οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Και ό,τι αδελφοί μου, ένας όχι μόνον, ένας Άγιος έχει δύναμη μεγάλη στον κόσμο, το αποδεικνύουν αυτό πολλά παραδείγματα. Ένα από τα οποία είναι που αναφέρει και ο Απόστολος ο σημερινός που διαβάσαμε. Ότι στην εποχή, λέει, του βασιλιά, ενός ειδωλολάτρου βασιλέως του Αχάβ, για τις αμαρτίες του βασιλέως και του λαού έγινε ανομβρία. 3 χρόνια και 6 μήνες σταλαγματιά νερό δεν έπεσε επάνω στη γη. Οι βρύσες εστήρευσαν, τα ποτάμια ξηρανθήκανε, τα δέντρα ξηρανθήκαν, τα πάντα, και ο κόσμος κινδύνευε να αποθάνει από την πείνα. Ποιος έσωσε τον κόσμο? Ποιος παρεκάλεσε το Θεό και άνοιξαν τα ουράνια και έπεσε βροχούλα στα χωράφια, στα λαγκάδια, στα ποτάμια και πότισαν τα ζώα και σώθηκαν οι άνθρωποι? Ποιος παρεκάλεσε το Θεό? Ο βασιλιάς, μα ήταν αμαρτωλός. Οι στρατηγοί, μα ήσαν αμαρτωλοί. Οι πλούσιοι, μα ήσαν αμαρτωλοί. Οι γυναίκες, μα ήσαν αμαρτωλοί. Τα παιδιά, όλος ο κόσμος ήταν μέσα στην αμαρτία. Ένας έστω τον κόσμο. Ένας, τι ήταν αυτός? Κατοικούσε στα παλάτια. Ούτε παλάτια είχε, ούτε λεφτά είχε, ούτε τίποτα είχε. Η μόνη περιουσία του
Τι ήτανε, η μόνη περιουσία του ήτανε μια κάπα. Μια κάπα ενός βοσκού, μια κάπα ήταν, ξυπόλυτος ήτανε, μέσα στις τρύπες και τα σπήλαια ζούσε, αλλά είχε μια καρδιά που αγαπούσε το Θεό. Είχε μια καρδιά γεμάτο από το φως του Χριστού, είχε μια καρδιά Αγίου. Και αυτή την καρδιά, ναι, αυτή η καρδιά ήταν ο προφήτης Ηλίας. Αυτός λοιπόν γονάτισε, προσευχήθηκε και γέμισε ουρανός από σύννεφα και έβρεξε κάτω στη γη. Να λοιπόν ένας Άγιος που κατόρθωσε με την προσευχή του να ανοίξει τα ουράνια και να φέρει βροχή στη γη. Ένας Άγιος, τι δύναμη έχει στον κόσμο. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα όχι μόνο στην περίπτωση του Ηλία του προφήτου, αλλά το βλέπουμε ακόμη και κάπου αλλού, σε ένα διάλογο που έγινε μεταξύ Θεού και ενός πατριάρχου του Αβραάμ. Είπε ο Θεός τον Αβραάμ, είπε ο Θεός, τι είπε, ότι έφτασαν στα αυτιά μου, λέει, επάνω στα αυτιά, επάνω στον ουρανό, λέει, έφτασαν φωνές. Ακούει ο Θεός τις φωνές. Ακούει τις φωνές, τα αμαρτήματα όλα λεφτάσανε πάνω στα ουράνια, λέει. Δεν υποφέρω πια αυτούς τους ανθρώπους, λέει. Απεφάσα να καταστρέψω τον κόσμο. Απεφάσα να κάψω τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει. Και ο Αβραάμ που αγαπούσε τον κόσμο πέφτει στα πόδια του Θεού και παρακαλεί, Κύριε, λέει, Κύριε, σε παρακαλώ να σου κάνω μια ερώτηση, λέει. Εάν μέσα στην πολιτεία αυτή, στα Σόδωμα και Γόμορα, είναι 50 δίκαιοι, 50 άγιοι, θα καταστρέψει την πόλη. Και λέγει η φωνή του Θεού, εάν υπάρχουν 50 άγιοι, 50 δίκοι, εξαιτίας των 50 δεν θα καταστρέψω τα Σόδωμα και Γόμορα. Μα ο Αβραάμ τους ήξερε καλά, ήξερε ότι δεν φτάνουν τους 50, αν και ήτανε μιλιούνια, αναρρύθμιτα μιλιούνια με Σόδωμα και Γόμορα, αλλά άνθρωποι δεν ήσανε, ήταν χειρότεροι από τα ζώα. Και αμφέβαλε, τους μετρούσε ο Αβραάμ και ήξερε ότι δεν ήσανε 50. Και τους λέει, Κύριε, εάν τους μετρήσουμε και είναι ο λιγότεροι και είναι 45, θα καταστρέψει τα Σόδωμα και Γόμορα. Και η φωνή του Θεού λέει, αν είναι 45, δεν θα τους καταστρέψω. Μα αν είναι 40, δεν τους καταστρέψω. Μα αν είναι 30, όχι. Μα αν είναι 20, όχι. Μα αν είναι 10. Και ούτε 10 δεν ήταν. Ούτε 10 μέσα στα Σόδωμα και Γόμορα που ήταν μια μεγάλη πολιτεία με παλάτια, με σπίτια, με χρυσάφια, με ασύμια, με γυναίκες, με πολυτέλεια, με αρχόντισες που ήταν μια από τις πιο μεγάλες πόλεις του κόσμου. Μέσα στα Σόδωμα και Γόμορα ο Άγγελος μετρούσε και δεν βρήκε ούτε 10 Αγίους. Ούτε 10 ανθρώπους, ούτε 10. Και άνοιξαν τα ουράνια και λαμπάδιασε ο τόπος και δεν έμενε κανένας εκεί πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι ανοίξαν 10 Άγιοι μέσα στα Σόδωμα και Γόμορα, θα έσωσε ο Θεός τον κόσμο. Και λέγει κάπου αλλού, διαβάστε, πάτε στα σπίτια σας να διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, να ανοίξετε τον Ιζεκίλ τον προφήτη, κεφάλαιο 22, κεφάλαιο, να δείτε εκεί τι λόγια λέγει ο Θεός, ότι έριψε μια ματιά, λέει ο Θεός, στη γη, έριψε μια ματιά στα Ιεροσόλυμα, λέει, και είδε τα Ιεροσόλυμα βουτημένα μες στην ατιμία, είδε τα Ιεροσόλυμα βουτημένα μες στο έγκλημα, είδε τα Ιεροσόλυμα βουτημένα μες στην αμαρτία. Και λέγει, λέει, Ιερεμία, τρέξε, λέει, τρέξε στα Ιεροσόλυμα, λέει, ψάξε καλά. Ήξερε βέβαια ο Θεός, αλλά έλεγε στον Ιερεμία να πας, έλεγε στον Ιζεκίλ τον προφήτη, τρέξε, λέει, αν βρεις, λέει, ένα δίκαιο, αν βρεις μέσα στα Ιεροσόλυμα ένα δίκαιο, δεν ξέρω πού θα κάθετε, στην καλύβα θα κάθετε, στο παλάτι θα κάθετε, στον δρόμο θα κάθετε, ή αν βρεις, λέει, μέσα στα Ιεροσόλυμα ένα δίκαιο, σου δίνω το λόγο μου, λέει, δεν θα καταστρέψω το Ιεροσόλυμα για το ένα δίκαιο, ούτε ένα δεν υπήρχε μέσα εκεί πέρα. Είναι εκείνο που λέει ο Δαβίδ, Κύριε, σώσε με ότι εξέλιπε όσιος, σώσε με, λέει, Κύριε, δεν υπάρχει όσιος, ναι, και λέει κάπου αλλού. Κάπου αλλού λέγει ο Κύριος μας, όταν έρθουν, λέει, οι μέρες της συμφοράς, οι μέρες της θλίψεως της μεγάλης, λέγει ο Κύριος ότι, λέει, αν είναι 1000 μέρες συμφοράς, θα τις κάνω 990, θα τις κάνω 980, θα τις κάνω 900. Θα λιγοστέψω τις ημέρες συμφοράς, θα λιγοστέψω τις ημέρες των κακών εξαιτίας των εκλεκτών, εξαιτίας των δικαίων ανθρώπων. Να, αδελφοί μου, ότι ένας δίκαιος, ένας άγιος άνθρωπος, τι ευλογία Θεού είναι στο σπίτι, τι ευλογία Θεού είναι στο χωριό, τι ευλογία Θεού είναι μέσα στην κοινωνία όταν υπάρχουν άγιοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Και όχι μόνο γι' αυτό σας είπα ότι ύστερα από το Θεό η πιο μεγάλη ευεργέτε δεν είναι οι γονείς μας, δεν είναι οι πατεράδες μας, δεν είναι οι μανάδες μας, δεν είναι οι δασκάλοι και οι καθηγητές. Η πιο μεγάλη ευεργέτε του κόσμου που πρέπει να τους τιμούμεθα και να ευγνωμονούμε αυτούς είναι οι Άγιοι. Ναι, οι Άγιοι. Και όχι μόνο στη ζωή τους, όταν υπήρχαν στη ζωή τους τα χρόνια που ζούσαν επάνω στη γη, αλλά και μετά θάνατον ακόμα. Και μετά θάνατον ακόμα οι Άγιοι είναι ευεργέτε του κόσμου. Πώς είναι οι Άγιοι, πώς ένας Άγιος που πέθανε προ 100 χρόνια, προ 200 χρόνια, προ 500 χρόνια, προ 600 χρόνια, προ 700 χρόνια, προ 1000 χρόνια, πώς ένας Άγιος είναι ευεργέτης του κόσμου, εξακολουθεί και σήμερα.